Θα ήθελα πριν και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τον φίλο πρόεδρο Σίση και τους Αιγυπτίους φίλους μας για την φιλοξενία της σημαντικής αυτής συνόδου. Θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες προς την Αίγυπτο για την πρωτοβουλία της τριμερούς αυτής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2013 και η οποία έκτοτε οριμάζει αλλά και ενισχύεται. Η επίσκεψη وأصدقائنا المصريين لضيافة هذه القمة المهمة كما أعبر كذلك عن شكري لمصر لمبادرتها في إقامة التعاون الثلاثي الذي بدأ منذ عام 2013 والذي هو في تطور مستمر Εδώ επίσκεψή μας και η πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής αποτελεί απτή απόδειξη της αναβάθμισης του τριμερούς αυτού μηχανισμού συνεργασίας και την από κοινού δέσμευση για εξέταση περαιτέρω τρόπων εμβάθυνση της. Είναι ζιαρέτνα χάδα ο νεκάτη στιμά αλλά χάδα μουστάουα ο εντελήλ μαλμούς λιράφα μουστάουα χάδη χιλαλία αθουλαθία λιτάουαν ο ελτιζάμνα λμουστάρακ λιμπάχς λμεζίτ μιλ ταμίκηχα. Η τριμερή συνεργασία μας βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες. Πρώτον, αυτών της πολιτικής συνεργασίας βάσει των προτεραιοτήτων και των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα μέσω του διπλωματικού συντονισμού των δράσεων μας, τόσο σε περιφερειακό όσο και διεθνές επίπεδο, πάντοτε με πλήρη σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι τα όνα θουλάθη για στένε δηλα αρπα ρεκάις. Αύλεν, τα όνα θουλάθη αλλά ασάς αυλαουιάτ δουάλινα ο καθάλικα λκατάια δάδει λεχτιμάμε λμουστερακ χάσσαταν αν ταρίκ λτανσίκ λδιπλωμάσι αλλά λμουστοέιν λεκλήμι ο δόλι ο αλλαδι ακούν δάιμαν λεχτιράμ ετάμ λεσσαραία δόλια ο μπάτι χαρίδατ λουμάμε λμουτάχιδ. Δεύτερο, την ανάληψη πρωτοβουλειών προς όφελος των χωρών και των λαών μας βεβαίως μέσω της ουσιαστικής και πρακτικής ενίσχυσης των συμπράξεων μας σε τομείς όπως αυτών της ενέργειας, της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, της ναυτιλίας και σωρίας άλλων τομέων όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. اتخاذ مبادرات لمصلحة دولنا وشعوبنا من خلال دعم الفعال لشركتنا في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة والنقل البحري ومجالات أخرى. تريد أن تدمير كينو متوبو أن دمتوبسي ستون كيندينون που απειλούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως για παράδειγμα την τρομοκρατία, τη ξενοφοβία και τον θρησκευτικό διαχωρισμό που θέτουν σε κίνδυνο την κρατική υπόσταση πολλών χωρών αλλά και το μέλλον του πολιτικού τους ανασχηματισμού. Θαρίθαν, εκάμετ ζέπχα μουστάρακα λιμουκάωματ αχτάρ, ελαχτάρ έλα τη τεχαντιτ μηντεχάτ της Σέρκελ Μουταουάσετ, μήθελ ερχάπ, ελχόφ μην ελγουραβά, والتفرقه على اساس الديني وهو من يحدد الدول ومستقبلها. Τέταρτον, και το πλέον σημαντικό. Αυτή η τριμερή συνεργασία αποσκοπεί στο να καταστεί πρότυπο επικοδομητικής και εποφελούς περιφερειακής συνεργασίας στην εύρεχτη κοινή μας περιοχή. Ράβιαν, ولحام, ان هذا التعاون الثلاثي يهدف الى ان يكون نموذجا للتعاون الإقليمي البناء والمفيد في المنطقة في منطقتنا الحساسة. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να υπερτονίσω πως ο διάλογος και η συνεργασία που κτίζεται δεν στρέφεται εναντίον καμιάς μα καμιάς χώρας. وفي هذا الإطار أريد أن أؤكد أن هذا الحوار والتعاون ليس موجها ضد أي دولة أخرى.
βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, όπως η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και στον κοινό στόχο πρόθεσης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. يستند هذا التعاون على المبادئ وقيم القيم المشتركة مثل تطبيق القانون الدولي وكذلك على الهدف المشترك في دعم السلام والاستقرار والأمن والرخاء في شرق البحر المتوسط. Συνεπώς, καλούμε τα κράτη της περιοχής που συμμερίζονται αυτό μας το όραμα να συμμετάσχουν στις από κοινού προσπάθειες, στις κοινές μας προσπάθειες από κοινού μαζί μας. وبالتالي فإننا ندعو دول المنطقة التي تشاطر معنا هذا الحلم أن تشاركنا في هذا الجهود. Κατά την σημερινή σύνοδο, πέραν από την ανάπτυξη ιδεών, προβληματισμών για νέα παιδεία στα οποία θα μπορούσε να διευρυνθεί η τριμερής μας συνεργασία, συζητήσαμε θέματα που σχετίζονται με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Αίγυπτο, το κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, την ενεργειακή μας συνεργασία, το Μεσανατολικό, την τρομοκρατία και τις εξελίξεις στο Ιράκ, τη Συρία, την Λιβύη, τον Λίβανο και άλλες, και άλλες χώρες της περιοχής. Μην χρειάζεται στιγμάνα λιόμ, ο Μπλιντάφα ελαντηράσατ αυκάρ للمجددات الأحداث الجديدة يمكننا فيها التعاون الثلاثي فيما بيننا نقشنا كذلك القضايا تتعلق بالتطورات الداخلية في مصر والقضية القبرصية والاستفزازات التركية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص كذلك تعاوننا في المجال الطاقة وقضية الشرق الأوسط والإرهاب والتطور والتطورات في العراق وسوريا وليبيا ولبنان. Σαν αποτέλεσμα του διαλόγου, υιοθετήσαμε την διακήρυξη του Καΐρου, ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ιστορικό θα έλεγα και περιεκτικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί καθοδηγητικό σημείο αναφοράς για τις προτεραιότητες μας, τόσο στους τομείς της τριμερούς συνεργασίας μας, όσο και όλα τα ζητήματα που σήμερα συζητήσαμε. Να τίζω λιδάλικ. Τα πανένα, αλλά...